Θα πάμε κατευθείαν στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θυμίζω 2.11.10.80.880 radio@parapolitica.gr και για τα μηνύματά σας και για το διαγωνισμό για τους φίλους οδηγούς ταξί. Είναι ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας στην Αλφαθηνών και αναπληρωτής κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ο κύριος Θάνος Πλεύρης. Κύριε Πλεύρη, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, πληθαίνουν οι δηλώσεις για τον κύριο Κουφοντίνα. Ακούσαμε χτες τον κύριο Δρίτσα να λέει ότι δεν τρομοκρατήθηκε κανείς από τη δράση της 17 Νοέμβρη και διαβάζω και μία δήλωση. Την οποία έκανε η κυρία Κούρτοβιτ, συνήγορος του κυρίου Κουφοντίνα, χθες στον τηλεοπτικό σταθμό Κόντρα, όπου κληθήσα να σχολιάσει την ανακοίνωση του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τρομοκρατίας, πολλοί εκ των οποίων είναι και άμεσοι συγγενείς των θυμάτων και του ιδίου του Δημήτρη Κουφοντίνα. Είπε ότι ο Σύλλογος ως εδώ υβρίζει τον Δημήτρη Κουφοντίνα επειδή τον αποκαλεί δολοφόνο και όχι απεργό. Ξέρετε, κύριε Τζένο, πραγματικά σκέφτομαι πολλές φορές σε αυτούς τους ανθρώπους δεν κυλάει αίμα στις φλέβες. Δηλαδή, στον κύριο Δρίτσα, στην κυρία Κούρτοβιτ, δεν σκέφτονται ότι αυτά τα οποία λένε τους ακούν άνθρωποι που αυτή τη στιγμή θρηνούν ανθρώπους τους. Και να σας πω, σεβαστώ το δικαίωμα της υπεράσπισης από την πλευρά της κυρίας Κούρτοβιτ και μπορεί να υπερασπιστεί όποιον θέλει και κανένας δεν θα πει στο δικηγόρο. Να πεις όμως ότι οι συγγενείς των θυμάτων υβρίζουν. Μα η κυρία Κούρτοβιτ είναι έναν αρχιδολοφόνο, τον μεγαλύτερο δολοφόνο που υπάρχει, 11 ανθρωποκτονίες έχει διαπράξει. Και τι λέει, επειδή καταδικάστηκε, αυτό δεν το έχω ακούσει ποτέ σε επίπεδο νομικής σκέψης, επειδή καταδικάστηκε λέει πια θα τον λέτε κρατούμενο και δεν θα τον λέτε δολοφόνο. Όχι, θα τον λες αυτό για το οποίο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα. Και αυτό δεν αλλάζει. Κάποιοι μπορεί να θέλουν τον Κουφοντίνα να τον παρουσιάσουν ως πολιτικό αγωνιστή. Ο κύριος Κουφοντίνας είναι ένας στιγνός εγκληματίας, ποινικός κρατούμενος που κρατεί στις ελληνικές φυλακές. Του κυρίου Δρίτσα, γιατί εγώ θα σεβαστώ της κυρίας Κούρτοβιτ, όποιος είναι υπερασπιστής θα πει και πράγματα παραπάνω, παρόλο που το συγκεκριμένο ξεπερνούσε την υπεράσπιση και ήταν προσβλητικό για τα θύματα. Αλλά τέλος πάντων, ο δικηγόρος του Κουφοντίνα, του δολοφόνου είναι, θα πει ό,τι κρίνει ότι πρέπει να πει. Ο κύριος Δρίτσας, κύριε Τζένο, δεν είναι μόνο ότι λέει δεν τρομοκρατήθηκε κανείς, δείτε του όλη τη δήλωση. Ξεκινάει από πριν και λέει θα επαναφέρουμε τον ένοπλο αγώνα δηλαδή εννοεί, που λέγεται τρομοκρατία. Δηλαδή ευθέως ο κύριος Δρίτσας δεν το θεωρεί τρομοκρατία. Και λέει και κανείς δεν τρομοκρατήθηκε. Και ο κύριος Δρίτσας δεν είχε το θάρρος αυτή την γελία, την προκλητική, την άνευ προηγουμένου δήλωση που έκανε να την υποστηρίξει. Γιατί δείχνει πόσο πραγματικά υποκριτές είναι οι αριστεροί. Ας βγει μετά και να πει ναι, αυτό που είπα το υποστηρίζω. Έρχεται και μας λέει την ανοησία ο κύριος Δρίτσας ότι εννοούσα δεν εκβιάζεται η δημοκρατία. Όχι κύριε Δρίτσα, εννοούσατε ότι δεν είναι 17 Νοέμβρη τρομοκρατική οργάνωση γιατί είπατε ότι λέγεται τρομοκρατία και εννοούσατε ότι δεν τρομοκράτησαν οι οργανώσεις. Ευθέως το λέει σαν τη 17 Νοέμβρη. Γιατί κατά βάση ο κύριος Δρίτσας εκφράζει αυτό που φωνάζουμε πολύ. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δυστυχώς ή ένα κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ, όχι συνολικά ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ένα κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ αισθάνεται μια συμπάθεια προς τη 17 Νοέμβρη. Και δυστυχώς κύριε Τζένο, και το λέω με όλη τη σημασία της λέξης, υπάρχουν άτομα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ που λειτουργούν ως πολιτικός βραχίωνα στις 17 Νοέμβρη. Και ο κύριος Τσίπρας δεν έχει το θάρρος αυτά τα άτομα να τα αποκόψει, να πει ότι δεν έχουν σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αυτή η δήλωση που έκανε χθες ο κύριος Δρίτσας ήταν ο λόγος, αν θέλει ο κύριος Τσίπρας να κοιτάει τα θύματα στα μάτια του συγγενής, να πει ότι αυτόν τον άνθρωπο, ό,τι ιστορία και να έχει στην αριστερά, δεν τον θέλω. Αλλά ο κύριος Τσίπρας θέλει να ανέχεται αυτούς τους οποίους συνομιλούσαν με τους τρομοκράτες όταν ήταν κυβέρνηση και γι' αυτό το λόγο κύριε Τζένο δυστυχώς ο κύριος Τσίπρας πέρασε 7 φωτογραφικές διατάξεις και είναι η πολιτική ευθύνη του Τσίπρα κανενός άλλου υπέρ του Κουφοντίνα. 7 νομοθεσίες στο πρώτο 8μηνο διακυβέρνησης όταν γινόταν η περήφανη διαπραγμάτευση. Κατήργησε τις φυλακές τύπου Γάμα, έδωσε τη δυνατότητα να πηγαίνουν σε αγροτικές φυλακές, έδωσε τη δυνατότητα να παίρνουν άδειες.
μείωσε την ποινή στις τρομοκρατικές οργανώσεις στο διευθυντή, έδωσε τη δυνατότητα υφόρων απόλυσης πιο προνομιακά και γι' αυτό ακούτε ότι ο κ. Σκουφοντίνας θα μπορεί να κάνει και πιο σύντομα έτσι η αποφυλάκηση όπως είχε κάνει ο Σάββας Ξηρός. Έκανε το Σεπτέμβριο, σε τρομοκρατικές οργανώσεις και έκανε πλημέλημα και την κατοχή Μολότοφ. Ήταν νομοθεσία υπέρ των τρομοκρατών. Υπάρχει και μία, έχει ξεσπάσει και θέλω και την άποψή σας και ως νομικού, υπάρχει και έχει ξεσπάσει και ένα. Ένας μίνι πόλεμος, μια επανάσταση θα έλεγα, μεταξύ δικαστών και εισαγγελέων. Βλέπω 175 μέλη της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων κατά του κυρίου Σεβαστίδη για το κείμενο υπέρ του Κουφοντίνα. Εδώ υπάρχει διαφωνία ανάμεσα και στη δικαιοσύνη, κύριε Πλεύρη. Δεν είναι μόνο πολιτική αντιπαράθεση πλέον. Πραγματικά, να θυμίσουμε, ήταν η ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, που αυτή τη στιγμή πρώτα απ' όλα ο κύριος Σεβαστίδης, και είναι δικαίωμά του, είχε γράψει και πριν ένα άρθρο, πριν ένα χρόνο περίπου, ένα άρθρο που είχε ταχθεί υπέρ του ότι μπορεί να παίρνει άδειες ο κύριος Κουφοντίνας, και αυτό για μένα ήταν άστοχο άρθρο, όχι γιατί εξέφραζε την επιστημονική του άποψη, εκεί έχει δικαίωμα, ότι όταν εκκρεμεί μια διαδικασία εντός ενός συμβουλίου, γιατί σε εκείνη τη φάση γραφόταν, όταν είχε γυρίσει από τον Άριο Πάγο, από την κυρία Δημητρίου που ήταν τότε ακόμα, που είχε προσφύγει, να αιτιολογηθεί το βούλευμα που δεν έδινε, την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που δεν έδινε τη δυνατότητα να πάρει άδεια ο κ. Κουφοντίνας. Κατά την άποψή μου, δεν μπορεί να γράφει ένας πρόεδρος Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελών όταν εκκρεμεί μια διαδικασία, διότι ενδεχομένως αυτοί οι οποίοι καλούνται να αποφασίσουν μπορεί να είναι μέλη της Ένωσης. Άστοχο, κατά την άποψή μου, δικαίωμά του. Έρχεται τώρα και πρόσεχε, βγάζει μια ανακοίνωση που δεν λέει τελικά τι θέλει να κάνει. Λέει να επαναπροσδιορίσει τη στάση του η πολιτεία. Δεν είδα τον κύριο Σεβαστίδη στην ανακοίνωση να λέει ότι το 29 παράγραφος 3 του Σωφρονιστικού Κώδικα επιτρέπει την αναγκαστική σίτηση και να πάρει θέση η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελών και να πει για να σώσετε κάντε αναγκαστική σίτηση. Πετάει ένα να αναθεωρήσει τη στάση, υπονοώντας προφανώς να ικανοποιήσει το αίτημα του κρατουμένου. Και η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Η δουλειά των δικαστών και των εισαγγελών που είναι απόλυτα σεβαστή είναι να βγάζουν τις ποινές. Εάν η διοίκηση πάρει μια λανθασμένη απόφαση, προσβάλλει κάποιος την απόφαση αυτή στους δικαστές και αποφαίνονται, αλλά δεν μπορεί να δείχνει καμία ένωση στην πολιτεία πώς θα λειτουργήσει. Αν παρανομήσει η πολιτεία, ελέγχεται από τους δικαστές. Χαίρομαι πάρα πολύ που εισαγγελείς και δικαστές, εκ των κορυφαίων για όσους ξέρουν στα δικαστικά πράγματα, αντιδρούν, διότι κατά την άποψή μου και με όλο το σεβασμό και στον πρόεδρο της Ένωσης αλλά και στην ίδια την Ένωση, αυτή η ανακοίνωση ήταν μια ανακοίνωση που κατά βάση προσβάλλει το λειτουργήμα των δικαστών και εισαγγελέων, και γι' αυτό αντέδρασαν όλοι οι δικαστές και εισαγγελείς που βλέπετε, διότι αυτοί οι άνθρωποι που επιτελούν ένα φοβερό λειτουργήμα της απονομής της δικαιοσύνης, που εναποθέτει ο πολίτης που πηγαίνει εκεί ότι θα τύχει του σεβασμού, βγάζει μια ανακοίνωση η οποία κατά την άποψή μου προκαλεί ευθέως το κοινό αίσθημα. Και είναι ευθύνη, αυτό θα το κρίνουν, συνδικαλιστικό τους όργανο είναι, για να το εξηγούμε και αυτό, επειδή πολλοί λένε βγάλαν, ένα συνδικαλιστικό όργανο είναι η συγκεκριμένη ένωση. Δεν εκφράζει δηλαδή την επιστημονική κοινότητα και τις αντιλήψεις αναφορικά με το δίκαιο σχετικά με τους δικαστές και εισαγγελείς, εκφράζει μια συνδικαλιστική προσέγγιση και προφανώς την πλειοψηφία που έχει επικρατήσει αυτή τη στιγμή. Εγώ χαίρομαι που υπάρχουν αντιδράσεις σε αυτό το πράγμα, γιατί κατά την άποψή μου προσβάλλει το λειτουργήμα, και αν θέλετε και εγώ ως δικηγόρος αισθάνομαι μια ευαισθησία, διότι είμαστε και εμείς οι λειτουργοί της δικαιοσύνης και δεν μας αρέσει σε καμία περίπτωση το κορυφαίο όργανο που υπάρχει στον χώρο της δικαιοσύνης, Συνδικαλιστικά Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, με αυτήν τη ανακοίνωση ουσιαστικά τη πράγμαση να συνδέει τη δράση της με αιτήματα του κ. Κουφοντίνα και να παίρνει θέση ότι πρέπει η πολιτεία να επαναπροσδιορίσει, να πάρει θέση για την εφαρμογή του νόμου, όχι για να επαναπροσδιορίζει η πολιτεία της τάσης. Μάλιστα. Λοιπόν, είστε καταιγιστικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πλεύρη. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν,